Δεν έχουμε έτσι δουλειά, αν τα πάμε και στο 23%. Η αύξηση δυστυχώς από την τσέπη μας. Εφόσον έπρεπε να το βάλουμε, το βάλαμε. Τιμές δεν αλλάξαμε ακόμα και δεν πιστεύουμε να αλλάξουμε. Για οργανωμένο σχέδιο, εξόντωσής τους κάνουν λόγο οι επαγγελματίες στον χώρο της εστίασης μετά και την αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ στο 23%. 6 μέρες μετά την εφαρμογή του μέτρου, οι μαγαζάτορες δεν τολμούν να ανεβάσουν τις τιμές. Κράτησαν τα προϊόντα τους στα ίδια επίπεδα προκειμένου να μην χάσουν την πελατεία τους. Εδώ βλέπει, δεν υπάρχει κόσμος. Παλαιότερα εδώ αυτή την ώρα ήταν 3-4 παρέες μέσα. Και τώρα όλη την ημέρα δεν έχουμε 4 παρέες, 5. Ξένος κόσμος, δεν υπάρχει τουρισμός στη Λαμία καθόλου. Να σου πάει και χάνεται ο κόσμος. Οι συνταξιούχοι όλοι έχουν εξαφανιστεί. Τα γυρόντια που πέραν τα 6 και 7 κατοστάρικα αυτή, υπάρχει μεγάλη κρίση. Και δεν ψωνίζουν έτσι. Τρώγαν 2 σουβλάκια, τώρα θα φάνε 1. Σπάνια να φάνε 2-3. Δυστυχώς, φτάσαν τα πράγματα. Πολύ δύσκολα. Η πλειοψηφία των επαγγελματιών αλλά και των πελατών τους εκτιμούν πως η κυβέρνηση δεν θα καταφέρει να συγκεντρώσει τα ποσά που επιθυμεί. Αυτοί που θα καταφέρουν να αποδώσουν τον δυσβάσταχτο αυτό φόρο θα είναι ελάχιστοι. Πάρα πολύ δύσκολα. Νομίζω ότι είναι λάθος η αύξηση του ΦΠΑ, διότι ήδη δεν μπαίνει πελάτης μέσα, πόσο μάλλον με το 23%. Δεν νομίζω ότι θα εισπράξουν, όπως και δεν έχουν εισπράξει τίποτα από ΦΠΑ. Θα πέσει το κενό, λέτε το. Θα πέσει το κενό, οπωσδήποτε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά δεν ξέρω γιατί. Μήπως το κάνουν για να κλείσει όλα τα μικρομάγαζα. Η φωνδία σας λέει να μην αποδώσετε. Αυτό δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Πάντως χτυπάμε. Η ταμιακή μας είναι εντάξει. Χτυπάμε στα 23%. Από εκεί πέρα τι θα γίνει. Δεν ξέρω. Ο Θεός βοηθός. Πάντως η τσέπη μας δεν σηκώνει άλλα βάρη. Πήραν πολλές αυξήσεις και εμείς τα βάζουμε από την τσέπη μας. Δυστυχώς, για να μπορεί να μπει κάποιος άνθρωπος να φάει. Να φάει τέλος πάντων και να μπορούμε κι εμείς να δουλέψουμε. Να βγάλουμε μερουκάματα. Πάμε για την καταστροφή. Εκεί βαδίζουμε. Θα το σκέφτεστε από εδώ και πέρα να πάρετε ένα καφέ? Το σκέπτομαι και τώρα το σκέπτομαι. Τι από εδώ και πέρα. Δηλαδή με 13% ή με 23% σας. 23 δεν μισώνει τίποτα. Καταστροφή. Πάλι για μετανάστευση είμαστε. Ανασφάλεια και αβεβαιότητα και στα συνοικιακά μίνι μάρκετ. Ο κύριος Τσιακμάκης στην Οδό Αθηνών ανέβασε από 5 έως 10 λεπτά τα αναψυκτικά. Και μόνο τα αναψυκτικά. Εμείς έχουμε απορροφήσει αρκετές φορές το ΦΠΑ όταν έχει αυξηθεί. Τώρα δυσκολευθήκαμε πάρα πολύ. Βάλαμε τη συγκεκριμένη αύξηση στα αναψυκτικά και μόνο. Ζορίζεται και ο κόσμος, ζοριζόμαστε και εμείς. Δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στα έξοδά μας. Γενικά δεν υπάρχει. Έτσι, δεν είναι κατανοητό αυτό. Δηλαδή, είναι δυνατόν τώρα στη τέτοια ύφεση που υπάρχει στην αγορά, τέτοιο προβληματισμό μεγάλο και να γίνεται αυξήσεις στο ΦΠΑ, είναι λίγο ακατανόητο. Βέβαια, αυτοί έχουν το σκοπό του σίγουρα, γιατί δεν νοείται να μην το γνωρίζουν. Λυπάμαι πάρα πολύ. Θα καταφέρετε, πιστεύετε, να αποδώσετε τον ΦΠΑ? Εγώ δυσκολεύομαι και πριν την αύξηση να πληρώσω το ΦΠΑ. Δυσκολευόμαστε να πληρώσουμε τη ΔΕΗ. Λες και με κάνα πολύ κατάστημα μεγάλο, με 200 και 500 τετραγωνικά. Φτάνω 2.500 ευρώ το δίμηνο ΔΕΗ. Να πληρώσω ΔΕΗ τέτοιο ποσό, να πληρώσω ενίκεια, να πληρώσω και ΦΠΑ και την ασφάλειά μου, το ΤΕΒΕ. Εγώ στα 11 χρόνια που έχω το μαγαζί, τους τελευταίους 3 μήνες δεν πληρώνω την ασφαλειά μου. Επίσης μας λένε ότι υπάρχει ένα φοβερό μπέρδεμα με ποια προϊόντα υπάγονται στο 13% και ποια προϊόντα υπάγονται στο 23%. Τα έχετε ξεμπερδέψει εσείς? Όχι ακόμη. Γι' αυτό και οι αναδημήσεις που έχουμε κάνει είναι μόνο στα αναψυκτικά, τίποτα άλλο. Η πολιτική που θα έπρεπε να υπάρχει στην αγορά είναι κάτι ανάλογη με την Ευρώπη, όπως είναι στη Γαλλία, όπως είναι παντού. Ρίξαν το ΦΠΑ χαμηλά και αφήσαν την αγορά να δουλέψει, να πάρει μια ανάσα. Εδώ πέρα έχουν κάποιο θέμα. Κάτι συμβαίνει, κάτι θέλουν. Έχουν πάρει μια γραμμή να μας διαλύσουν, να μας σβήσουν. Εδώ χιλιάδες επιχειρήσεις κλείνουν καθημερινά, ειδικά οι εμπορικές. Εμείς που είμαστε μεταπράτες, που δεν παράγουμε δηλαδή, έτσι. Βλέπετε, κατεβήκανε 2-3 χιλιάδες ταξιτζίδες και διαλύσαν το κράτος. Και καλά κάνανε. Εμείς εδώ αυτοκτονάνε επιχειρηματίες κάθε μέρα. Κλείνονται στη φυλακή. Κλείνουν τις επιχειρήσεις. Στον δρόμο οι υπάλληλοι. Και δεν υδρώνει καυτή κανενός. Αυτό είναι φαινόμενο. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει.
Βέβαια και ο κόσμος τα βλέπει αυτά και καταλαβαίνει. Υπάρχει μια θλίψη στην αγορά και μια κατάθλιψη που δεν αναστρέφεται. Δεν αναστρέφεται.